Καθίστε, παιδιά. Χριστός Ανέστη. Αυτές τις ημέρες, μέχρι την ημέρα που γιορτάζουμε την Ανάληψη του Κυρίου, δεν λέμε καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Τι λέμε? Χριστός Ανέστη, και απαντάμε αληθώς Ανέστη. Δηλαδή, αναστήθηκε ο Χριστός και απαντάμε αληθινά αναστήθηκε ο Χριστός. Γιατί πρέπει να το πιστεύουμε αυτό, παιδιά, βαθιά, ότι όντως ο Χριστός μας αναστήθηκε. Νίκησε δηλαδή το θάνατο. Για σκεφτείτε, ένας που μπαίνει μέσα στον τάφο, έχετε πάει καμιά φορά σε κηδεία? Λοιπόν, να σηκωθεί μέσα από το μνήμα. Αυτό έγινε με τον Χριστό. Νίκησε το θάνατο, και μάλιστα ενώ ήταν κλειστό το μνήμα, δεν χρειάστηκε να μετακίνησε την πέτρα για να βγει. Βγήκε ενώ ήταν ακόμα σφραγισμένος ο τάφος. Και εμείς λοιπόν χαιρόμαστε πολύ για αυτή τη νίκη του Χριστού μας και το πανηγυρίζουμε, και αντί να λέμε καλημέρα, καλησπέρα, λέμε Χριστός Ανέστη. Μάλιστα ένας Άγιος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, αυτό το έλεγε όλο τον χρόνο. Όταν έβλεπε έναν άνθρωπο, δεν του έλεγε καλημέρα, χαίρετε, Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Και του έλεγε κι ο άλλος αληθώς Ανέστη. Ζούσε δηλαδή αυτή την αναστάσιμη χαρά όλο τον χρόνο. Και όλοι οι Άγιοι ζούσαν αυτή τη χαρά όλο τον χρόνο, της Ανάστασης. Γιατί όπως το έχουμε πει πολλές φορές, για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Τι είναι ο θάνατος? Είναι πως ανοίγουμε την πόρτα και πάμε δίπλα. Όπως είμαστε εδώ, είμαστε και δίπλα. Απλώς αφήνουμε για λίγο το σώμα μας και θα το ξαναπάρουμε πάλι μαζί με την ψυχή μας που την έχουμε στη δευτέρα παρουσία του Χριστού μας. Όταν θα ξανάρθει ο Χριστός μας, θα πάρουμε και το σώμα μας πάλι. Και θα το πάρουμε μάλιστα, όπως λέμε, άφθαρτο, δηλαδή σαν το σώμα του Χριστού. Θυμάστε ο Χριστός μας πως μετά την Ανάσταση περνούσε μέσα από πόρτες κλειστές. Και άλλοτε φαινόταν και άλλοτε δεν φαινόταν. Ενώ ήταν δίπλα τους δεν τον βλέπανε. Και ούτε είχε ανάγκη από φαγητό και από ύπνο. Γιατί μετά το σώμα άλλαξε. Έτσι και το δικό μας σώμα θα αλλάξει. Τώρα θα πούμε μια ιστορία η οποία είναι πολύ διδακτική και αφορά έναν Άγιο που γιορτάζουμε σήμερα. Μήπως ξέρετε ποιον Άγιο γιορτάζουμε σήμερα? Ξέρει κανένας ποιον Άγιο γιορτάζουμε? Πήγε κανένας στην εκκλησία σήμερα το πρωί να ακούσει ποιον Άγιο γιορτάζουμε? Ξέρεις? Περίμενε. Την Αγία Σοφία, την Εγκλησούρα. Στην Κλησούρα, αυτό θα πει Εγκλησούρα. Στην Κλησούρα, κοντά στην Καστοριά. Άλλον Άγιο που γιορτάζουμε σήμερα, ξέρετε? Υπάρχει και ένας άλλος Άγιος που έζησε πολλά πολλά χρόνια πριν τον Χριστό. Γιατί έχουμε Αγίους και πριν από τον Χριστό. Τον λέγανε Ιώβ. Ξέρει κανείς κάτι για αυτόν τον Άγιο? Αυτός ο Άγιος είχε μια μεγάλη αρετή. Πολύ μεγάλη υπομονή. Έχετε ακούσει την έκφραση που λέει Ιώβιος υπομονή, υπομονή σαν τον Ιώβ. Αυτή λοιπόν την αρετή είχε αυτός ο Άγιος. Πώς φάνηκε αυτή η αρετή? Κοιτάξτε να σας πω την ιστορία. Ο διάβολος μισεί τον άνθρωπο, δεν θέλει το καλό του ανθρώπου. Και γυρνάει όλη τη γη και προσπαθεί να πειράζει τους ανθρώπους, να τους βάζει σε πειρασμό, να αρνηθούν τον Χριστό, να αφήσουν την πίστη στον Χριστό. Οπότε πήγε στο Θεό μπροστά και του λέει ο Θεός, βλέπεις, του λέει, τι καλός που είναι ο Ιώβ, γιατί πράγματα πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ πλούσιος, είχε και 10 παιδιά, αλλά ήταν και πολύ ευσεβής. Φρόντιζε να έχει τα παιδιά του κοντά στο Θεό.
Και τα πλούτη του δεν τον κάνανε περήφανο, όπως κάνουν μερικούς πλούσιους, που αντί να πιστεύουν στον Χριστό, πιστεύουν στα χρήματα. Και λένε, άμα έχεις λεφτά κάνεις τα πάντα, δεν κάνεις τα πάντα με τα λεφτά. Αν έχεις το Θεό μπορείς να κάνεις τα πάντα, με τη δύναμη του Θεού. Και του λέει ο διάβολος, κοιτάξτε τι κακός που είναι ο διάβολος. Σιγά του λέει, ξέρεις γιατί είναι καλός ο Ιώβ? Γιατί του τα δίνεις όλα αυτά πλούσια. Και πράγματι ξέρετε πόσο πλούσιο ήταν ο Ιώβ? Λέει η Αγία Γραφή ότι είχε 7.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες, 500 ζευγάρια μπόδια, δηλαδή είχε πάρα πολλά υποστατικά, όπως λέμε, περιουσία μεγάλη. Και είχε και 10 παιδιά, 7 αγόρια και 3 κορίτσα. Δώσ' μου άδεια, λέει ο διάβολος στον Θεό, δώσ' μου άδεια να τον πειράξω, να δεις μετά τι καλός είναι, αν είναι καλός. Του λέει ο Θεός, εντάξει, σου δίνω άδεια να τον πειράξεις, αλλά δεν θα πειράξεις τον ίδιο. Θα πειράξεις μόνο τα πράγματά του. Και τι έκανε ο διάβολος λοιπόν? Σε λίγη ώρα έβαλε ανθρώπους δικούς του, ληστές, και πήγανε και σκότωσαν τους βοσκούς και πήρανε όλα τα ζώα του Αγίου Ιώβ, και τα πρόβατα και τις καμήλες. Έβαλε μετά, άφησε κατά παραχώρηση Θεού, να πέσουν κεραυνοί και να σκοτωθούν τα υπόλοιπα ζώα και να πεθάνουν και οι υπηρέτες, γιατί είχε πολλούς υπηρέτες. Οπότε σε λίγη ώρα ο Ιώβ έμεινε χωρίς τίποτα, ενώ ήταν τόσο πλούσιος, έγινε παύτωχος. Έχετε ακούσει που λέει, κοιμήθηκε πλούσιος και ξύπνησε φτωχός? Έτσι γίνεται με τον Ιώβ. Σε λίγη ώρα τα χάσε όλα. Παρόλα αυτά όμως δεν είπε, Θεέ μου, γιατί? Γιατί το έδωσες αυτό σε μένα, ή τι σου έκανα? Τίποτα δεν είπε. Λέει, αφού ο Κύριος θέλησε έτσι, να γίνει το θέλημα του Θεού. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν γόγγισε, δεν γκρίνιαξε, δεν τα έβαλε με το Θεό. Και ξέρετε και τι άλλο το κακό του κάνει ο διάβολος? Δεν έφτανε όλα αυτά. Σήκωσε και ένα πολύ δυνατό αέρα, και όπως ήταν μαζεμένα τα παιδιά του Ιώβ όλα στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού, και εκεί έτσι τρώγανε όλοι μαζί, ήταν καλά παιδιά, δεν γλεντούσαν έτσι ανήθικα, ήταν παντρεμένα τα αγόρια, τα κορίτσια ήταν ανήπαντρα, και είχαν καλέσει και τις αδερφές τους, και ήταν όλοι μαζί και τρώγανε έτσι σεμνά στο σπίτι του ενός του μεγάλου αδερφού. Και σήκωσε μια, έτσι θα λέγαμε, ανεμοθύελα ο διάβολος, και το σπίτι που ήταν μέσα τα παιδιά έπεσε και τους πλάκωσε όλους και σκοτώθηκαν όλα τα παιδιά του. Πολύ μεγάλη συμφορά. Το έπανε και αυτό το κακό μήνυμα στον Ιώβ. Και ο Ιώβ λίγο στενοχωρήθηκε, αλλά είπε, για να το δώσει ο Θεός και αυτό, σημαίνει ότι είναι για το καλό μου. Έτσι έπρεπε να γίνει, όπως το άφησε ο Θεός να γίνει. Δεν βλαστήμησε το Θεό, δεν γόγγισε, δεν παραπονέθηκε. Οπότε ο διάβολος τα χάσε. Σου λέει, κοίταξε, εγώ του έκανα τόσα, αλλά δεν πέτυχα το σκοπό μου. Αλλά είναι πεισματάρης ο διάβολος. Και τι κάνει? Πάει πάλι στο Θεό και του λέει, δεν έκαναμε τίποτα. Το σημαντικό στον άνθρωπο είναι ο ίδιος του εαυτός. Να με αφήσεις να πειράξω τον ίδιο, όχι τα πράγματά του. Του λέει ο Θεός, τάξη, πείραξε τον, αλλά δεν θα πειράξει την ψυχή του. Πήγε λοιπόν ο διάβολος και τον έβαλε σε μια μεγάλη δοκιμασία να πάθει μια αρρώστια που τη λέγανε ελεφαντίαση. Ήτανε σαν λέπρα. Ξέρετε την λέπρα, που βγάζει ο άνθρωπος κάτι φουσκάλες στο δέρμα του, κοκκινίζει ολόκληρος και όλο το σώμα του γίνεται μια πληγή. Και τα πόδια πρίζονται σε αυτή την αρρώστια και γίνονται σαν του ελέφαντα, γι' αυτό τη λένε ελεφαντία σε αυτή την αρρώστια. Και ο άνθρωπος αυτός που έχει αυτή την αρρώστια παθαίνει και μια μεγάλη φαγούρα, θέλει να ξύνεται ολόκληρος, όλο το σώμα φαγουρίζει. Και όχι μόνο αυτά,
αλλά είναι και μεταδοτική. Οπότε δεν μπορούσε να έχει επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Τον βγάλαν έξω από την πόλη. Και ο καημένος πήρε και ένα όστρακο, έτσι λέει η γεωγραφή, και ξυνότανε και καθόταν πάνω σε ένα σωρό από κοπριά. Μακριά από τους ανθρώπους. Και το φαγητό του το πηγαίναν από μακριά και το δίναν. Δεν τολμάγανε να τον πλησιάσουν, γιατί μπορεί να κολλούσαν και αυτοί. Και αυτή η αρρώστια δεν τελειώνει αμέσως, μπορεί να κρατήσει και 20 χρόνια. Ο Ιώβ λοιπόν καθόταν εκεί, αλλά και πάλι δεν παραπονέθηκε στο Θεό. Αλλά έλεγε, όπως ήθελε ο Θεός έγινε. Ο Κύριος μου τα έδωσε όλα αυτά τα καλά, τα πλούτη, ο Κύριος μου έδωσε και τα παιδιά, ο Κύριος τα πήρε πίσω. Δικά του ήτανε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ όταν ήρθα στον κόσμο, ήρθα χωρίς τίποτα. Έτσι δεν γεννιόμαστε, ούτε ρούχα δεν έχουμε. Έτσι θα φύγω κιόλας από αυτόν τον κόσμο. Όταν γεννιόμαστε φέρνουμε μαζί μας χρήματα, χρυσαφικά, ρούχα, τίποτα δεν έχουμε. Και όταν φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο παίρνουμε τίποτα μαζί μας, τίποτα. Λοιπόν, όπως ήρθα έτσι φεύγω, λέει και ο Ιώβ, έτσι εφάνηκε καλό στο Θεό, έτσι έγινε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πότε τη λέμε αυτή τη φράση, θυμάστε? Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Πότε τη λέμε αυτή τη φράση? Τη λέμε εμείς σήμερα. Είναι η ίδια φράση που τη λέμε, παιδιά, στη Θεία Λειτουργία. Λίγο πριν πάρουμε αντίδωρο, το θυμάστε? Δεν λέμε «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνας». Αυτή τη φράση την είπε ο Ιώβ πολλά χρόνια προ Χριστού, και την πήρανε και οι Άγιοι που φτιάξαν Θεία Λειτουργία και τη βάλανε μέσα στη Θεία Λειτουργία και τη λέμε και εμείς. Και ξέρετε τι έκανε μετά ο διάβολος? Όχι μόνο του πήρε την περιουσία, του πήρε τα παιδιά, του πήρε την υγεία, τον έκανε άρρωστο, αλλά του έβαλε και ένα φοβερό πειρασμό με την ίδια του τη γυναίκα. Πάει λοιπόν η γυναίκα του εκεί που καθόταν στην κοπριά και του λέει, κοίταξε πως κατήντησες, που είσαι τόσο πλούσιος, κοίταξε πως κατήντησα κι εγώ εξαιτίας σου και είμαι σαν ζητιάνα και περιμένω πότε θα περάσει η μέρα να έρθει η νύχτα λίγο να ησυχάσω. Τι κάθισε, πες μια κουβέντα, βλαστήμα το Θεό και τέλειωνε. Τέτοια πράγματα του είπε. Του είπε δηλαδή να κάνει μια πράξη αυτοκτονίας, θα λέγαμε. Να τα βάλει με το Θεό, να βλαστημίσει το Θεό και μετά να τελειώσει και τη ζωή του. Και μόλις τα άκουσε αυτά ο Ιώβ, όχι μόνο δεν είπε καλά λες, αλλά τη μάλωσε. Τη λέει, δεν ντρέπεσαι? Πώς μιλάς έτσι? Σαν μια γυναίκα ασύνετη, σαν μια γυναίκα που δεν έχει μυαλό, δεν έχει σύνεση. Πώς μιλάς έτσι? Ο Κύριος που μας τα έδωσε τα καλά, όταν μας τα έδινε τα καλά, τα παίρναμε. Τώρα που μας δίνει αυτά που δεν είναι καλά, δεν θα τα πάρουμε αυτά? Που και αυτά είναι καλά. Γιατί ο Θεός δεν δίνει κάτι κακό ποτέ. Όλα και αυτά που εμάς μας φαίνονται κακά, δεν είναι κακά. Ένα είναι το κακό μόνο. Ξέρετε ποιο είναι το κακό? Το μόνο κακό. Η αμαρτία. Αυτό που κάνουμε εμείς. Όλα τα άλλα που δίνει ο Θεός. Μα μας φαίνονται μας κακά η αρρώστια. Μας φαίνεται κακό. Δεν είναι κακό η αρρώστια. Ή το να χάσουμε τα χρήματά μας, την περιουσία μας. Ή ακόμα ένας θάνατος. Ακόμα και να χάσουμε τα αδέρφια μας, τους γονείς μας. Δεν είναι κακό αυτό. Αφού το παραχωρεί ο Θεός, σημαίνει ότι είναι για το καλό μας. Ένα είναι το κακό μόνο. Να χωριστούμε από το Θεό. Και αυτό το κάνει η αμαρτία. Η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό, που είναι η πηγή κάθε καλού. Οπότε δεν έχουμε να τα βάλουμε με το Θεό. Τι είναι αυτά που λες, της λέει ο Ιώβ? Αυτά τα λέει ένας άνθρωπος άπιστος. Εσύ δεν είσαι τέτοια, δεν έπρεπε να είσαι τέτοια. Να είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και έτσι δεν υπέκυψε σε αυτόν τον πειρασμό. Ο διάβολος λοιπόν ντροπιάστηκε. Σου λέει, πάλι δεν τα κατάφερα. Αλλά πάλι δεν το βάλε κάτω. Είναι πολύ πεισματάρης. Και τι κάνει? Ξεσηκώνει τρεις φίλους.
που είχε ο Ιώβ. Οι οποίοι φαίνονταν καλοί άνθρωποι, αλλά στη συγκεκριμένη περίσταση δεν σκέφτηκαν σωστά. Πήγαν εκεί για να παρηγορήσουν τον φίλο τους, τον Ιώβ. Αλλά μόλις τον είδαν να κάθεται έτσι επάνω στην κοπριά, όλους μια πληγή, τα χάσαν, σοκαρίστηκαν. Και από αυτό το σοκ δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Όχι για μια ώρα και για μια μέρα, για 7 μέρες. Καθόντουσαν μπροστά του, έτσι δίπλα του, χωρίς να μιλάνε. Και ο Ιώβ δεν μιλούσε. Μετά τις 7 μέρες μίλησε λίγο ο Ιώβ. Και αρχίσαν μετά και αυτοί να μιλάνε. Αλλά αντί να τον παρηγορήσουν, τον κατηγορούσαν. Και του λέγανε, εσύ φταίς. Κατήντησες έτσι γιατί είσαι αμαρτωλός. Ενώ ήταν δίκαιος, ήταν άγιος ο Ιώβ. Δεν ήταν αμαρτωλός. Και ο ίδιος ο Θεός το είπε στον διάβολο. Βλέπεις τι καλός που είναι ο Ιώβ. Αυτοί όμως αντί να του πούνε παρηγορητικά λόγια, του φέρανε πιο πολύ λύπη. Τον κατηγορούσαν ότι εσύ είσαι ο φταίχτης. Για τις αμαρτίες σου γίνανε όλα αυτά. Ενώ δεν είναι πάντα για τις αμαρτίες μας, παιδιά. Και ενώ του τα λέγανε αυτά, πάλι ο Ιώβ έκανε υπομονή. Οπότε μπήκε στη μέση ο Θεός και ακούστηκε η φωνή του και αρχίζει ένα διάλογο με τον Ιώβ ο ίδιος ο Θεός και του λέει Ιώβ, γιατί νομίζεις ότι άφησα να έρθει σε αυτή την κατάσταση? Δεν την άφησα αυτή τη δοκιμασία για άλλο λόγο παρά για να φανεί η αρετή σου. Υπάρχει λοιπόν και ένας δεύτερος λόγος που ο Θεός αφήνει μερικές φορές να δοκιμαζόμαστε και να χάνουμε αυτά τα αγαθά που έχουμε. Για να φανεί η αρετή μας, η υπομονή μας, η δικαιοσύνη μας. Για να περάσουμε ένα τεστ. Έτσι μερικές φορές να ξέρετε ο Θεός μας βάζει τεστ. Δηλαδή να δώσουμε εξετάσεις. Αφήνει τον διάβολο να μας δοκιμάσει. Για να δει αν είμαστε πράγματι πιστοί και αν πράγματι τον αγαπάμε. Έτσι αυτό άφησε και στον Ιώβ. Αυτό κάνει πολλές φορές ο Θεός. Έτσι έκανε και στον Αβραάμ. Το έκανε ένα τεστ εκεί, του είπε να πάει να θυσιάσει το παιδί του τον Ισάκ. Και πολλά άλλα τεστ έχουμε στην Αγία Γραφή. Δεν υπέκυψε λοιπόν ο Ιώβ. Και πήρε μετά, προσέξτε, όλα διπλά. Του είχε πάρει ο Θεός 7.000 πρόβατα. Του δώσε 14.000 πρόβατα. Του είχε πάρει 3.000 καμήλες, του δώσε 6.000. Του είχε πάρει 10 παιδιά, του δώσε πόσα. Ξέρετε. Πόσα θα του δώσε. 20. 10 του δώσε πάλι. Γιατί. Γιατί τα άλλα τα ζώα, είναι ζώα, τα ζώα δεν ζουνε. Για πάντα, ψοφάνε πάνε. Αλλά τα παιδιά ζούσαν. Απλώς ήταν στον ουρανό. Οπότε δεν του δώσε 20, του δώσε άλλα 10. Και πάλι διπλά ήταν. 10 τα είχε στον ουρανό και του δίνει άλλα 10. Όλα του τα έδωσε διπλά. Διπλά τα παιδιά, διπλά τα ζώα, όλα διπλά. Και τον αποκατέστησε πάλι στην προηγούμενη του κατάσταση και πιο πάνω ακόμα, στη διπλάσια, ας πούμε, ευτυχία από ό,τι ήταν πριν. Βλέπετε τι κάνει η υπομονή. Οπότε θέλω να μου πείτε τώρα από όλη αυτή την ιστορία τι διδασκόμαστε εμείς. Να το θυμόμαστε. Τι να κρατήσουμε από όλη αυτή την ιστορία του Ιώβ. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό παιδιά ποτέ. Γιατί στη ζωή μας θα έχουμε θλίψεις, θα έχουμε δοκιμασίες. Θα έχουμε που λέμε αφορμές να στενοχωρηθούμε. Αλλά δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Αλλά να πιστεύουμε στο Θεό. Τι είπαμε είναι το κακό, ποιο είναι το κακό? Μόνο η αμαρτία είναι κακό, όλα τα άλλα δεν είναι κακά που δίνει ο Θεός. Και πάντα να λέμε αυτό που λέμε στη λειτουργία. Τι είπαμε λέμε στη λειτουργία? Ή το όνομα Κυρίου, πες το, ευλογημένο. Να είναι δηλαδή το όνομα του Θεού δοξασμένο. Αυτό που λέμε απλά, τι λέμε κάθε στιγμή πρέπει να λέμε, δόξα. Πες το. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα το Θεό. Μα θα πεις εγώ αρρώστησα να πω δόξα το Θεό που αρρώστησα. Τι λέτε. Πρέπει να το πούμε.
Πρέπει να το πούνε. Γιατί θα πεις, αφού ο Θεός το έδωσε, είναι για το καλό μου η αρρώστια. Ή γίνεται ένα ατύχημα, ξέρω εγώ, και σκοτώνεται κάποιος. Εμείς να πούμε δόξα τω Θεώ. Έτσι πρέπει να πούμε. Για να το αφήσει ο Θεός να γίνει έτσι, θα πει ότι αυτό είναι το καλύτερο. Μόνο όταν αμαρτάνουμε δεν πρέπει να λέμε δόξα τω Θεώ. Εκεί πρέπει να λέμε τι να λέμε. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Ήμαρτον. Κύριε ελέησον. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Συγχώρεσέ με και βοήθησέ με να μην το ξανακάνω. Υπομονή λοιπόν, παιδιά μου, να μοιάσουμε στον Άγιο Ιώβ. Να μην χάσουμε ποτέ την υπομονή μας και τη δοξολογία μας στο όνομα του Θεού. Λοιπόν, ελάτε οι μικρές να πάρετε εικονίτσα και μετά να πούμε δύο λόγια και με τους μεγάλους. Ελάτε μεγάλη λίγο μπροστά να βλεπόμαστε καλύτερα. Καλώς την Παρθένα, καλώς ήρθες. Καλά. Καλά, καλά. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε κάτι, παιδιά, στην αρχή, ο διάβολος πήγε στο Θεό και πήρε άδεια για να πειράξει τον Ιώβ. Αυτό κάτι μας λέει, τι μας λέει. Κάτι μας διδάσκει. Ναι. Πες το. Όλα γίνονται με την άδεια του Θεού, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται στον κόσμο το οποίο να μην το θέλει ο Θεός. Θα πείτε, ας πούμε, ένα σεισμός. Τον θέλει ο Θεός. Τι λέτε. Μήπως τον κάνει ο διάβολος, επειδή θέλει ο διάβολος να κάνει σεισμό. Το κάνει ο Θεός, το αφήνει. Ενώ μας δεν μας έντε καλό, είναι καλό. Θα βγουν πολλά καλά από ένα σεισμό. Βλέπετε, πολλοί μετά από ένα σεισμό αρχίζουν να κάνουν το σταυρό τους ή και την ώρα που γίνεται το σεισμό λένε «Θεέ μου, Παναγία μου». Ενώ δεν το έχουν πει ποτέ μέχρι τότε. Το λένε, το έχουν ξεχάσει. Και επομένως είναι για το καλό μας. Ναι. Ναι. Γιατί επιτρέπει. Γιατί προσέξτε, παιδιά, ο Θεός μας έδωσε ένα αγαθό που λέγεται ελευθερία. Και δεν μας το παίρνει πίσω. Είναι αυτό που λέμε αυτεξούσιο. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει τον Θεό, τον άνθρωπο, να κάνει κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά, πάλι από αγάπη, επειδή σέβεται την ελευθερία μας και για να μάθουμε, ξέρετε από τι, αφού δεν μαθαίνουμε από την εντολή του Θεού που λέει «ου κλέψεις», δεν πρέπει να κλέβεις, να μάθουμε από αυτό που θα πάθουμε. Γιατί η κάθε αμαρτία μέσα της έχει πόνο, έχει κόπο, έχει θάνατο. Έχει θάνατο. Πώς όταν παίρνεις ένα δηλητηριασμένο, ας πούμε, φαγητό, φαίνεται εξωτερικά ότι είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι δηλητηριασμένο. Και το ξέρεις ότι είναι δηλητηριασμένο, αλλά λες είναι ωραίο, εγώ θα το φάω. Σου φαίνεται ωραίο. Στο παρουσιάζει ο διάβολος ωραίο. Έτσι κάνει και με την αμαρτία. Και σου το σερβίρει και εσύ λες, δεν πάει να λέει ο Χριστός, εγώ θα το κάνω. Φοβερή περηφάνεια αυτό. Το τρως και μετά αρχίζουν οι συνέπειες της δηλητηριάσεως. Ο θάνατος. Αφήνει ο Θεός τώρα να δεν μας κόβει το χέρι και την ώρα που πάμε να φάμε το δηλητηριασμένο φαγητό. Δεν θα μπορούσε να μας το κόψει. Αλλά μας αφήνει να κάνουμε την αμαρτία για να μάθουμε από αυτό που θα πάθουμε και να μην το ξανακάνουμε. Αυτό είναι, προσέξτε παιδιά, είναι το θέλημα του Θεού, όχι το κατά ευδοκία που λέμε, αλλά το κατά παραχώρηση. Παραχωρεί ο Θεός να κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει και προσπαθεί να μας συμμαζέψει μέσα από τις συνέπειες που θα έχουμε από αυτά τα κακά που κάναμε. Γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Αλλιώς θα μας ανάγκαζε να κάνουμε μόνο το καλό. Αλλά δεν θα είμαστε ελεύθεροι τότε, θα είμαστε ρομπότ. Αναγκασμένοι να κάνουμε μόνο το καλό. Μα τότε δεν θα έχει αξία το καλό, αφού θα είσαι αναγκασμένος να το κάνεις. Αξία έχει το καλό να το κάνεις, ενώ είσαι ελεύθερος.
Και μπορείς να κάνεις επιλογή, να διαλέξεις το καλό από το κακό. Και γι' αυτό να πάρεις και μισθό. Όταν δεν μπορείς να διαλέξεις, είσαι αναγκασμένος να κάνεις μόνο το καλό, τότε γιατί να πάρεις μισθό. Γι' αυτό ο Θεός, βλέπετε, αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο για να μας δώσει και μισθό μετά. Να μας πει μπράβο σου. Διάλεξες το καλό και όχι το κακό. Πάρε και μισθό τώρα. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Γιατί θέλει να είμαστε όπως εκείνος. Εκείνος είναι απόλυτα ελεύθερος και θέλει και εμείς να γίνουμε ελεύθεροι. Αλλά όχι αναγκαστικά να κάνουμε το καλό, αλλά με τη θέλησή μας. Γι' αυτό μας άφησε ελεύθερος. Έτσι, ποτέ τίποτα δεν γίνεται, να το θυμάστε αυτό παιδιά, χωρίς την άδεια του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να στενοχωριόμαστε και να χάνουμε την πίστη μας. Μπορεί να φαίνεται ότι όλος ο κόσμος έχει γίνει τώρα άθεος. Ε? Και στο σχολείο σπάνια να βρεις παιδί που να λέει «Εγώ είμαι του Χριστού, εγώ πάω στην εκκλησία, εγώ πάω κατηχητικό» και να θέλει να ζήσει όπως λέει ο Χριστός. Πολύ σπάνιο. Όλοι λένε τα ανάποδα. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό μας θα μας κάνει να πούμε ότι δεν υπάρχει ο Χριστός. Βεβαίως και υπάρχει. Αλλά ξέρουμε και αυτό που είπε ο Χριστός, ότι όταν θα ξανάρθω, λέει, στη Δευτέρα Παρουσία, άραγε, λέει, θα βρω την πίστη. Θα έχει προείπει ο Χριστός. Μας έχει πει, έχετε το νου σας. Όσο περνάει ο χρόνος και θα έρθει σε λίγο ο Αντίχριστος, θα λιγοστεύει η πίστη των ανθρώπων. Μην περιμένετε να αυξάνει, θα λιγοστεύει. Όλο και λιγότεροι θα είναι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι. Εμείς όμως θα μείνουμε σταθεροί, παιδιά, στην πίστη μας. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι η χαρά είναι από τον Χριστό, από τίποτα άλλο. Βλέπετε ο Ιώβ, πέρασε δοκιμασίες, έχασε την περιουσία του, τα παιδιά του, την υγεία του, τη γυναίκα του που την έβαλε ο διάβολος να τον κάνει να βλαστημίσει το Θεό. Ακόμα και τους φίλους του, και αυτοί προσπαθούσαν να το ρίξουν στην κατάθλιψη, στην απελπισία. Όμως έμεινε εκεί σταθερός, υπομονετικός. Τι θα πει υπομονή, υπομένω, μένω κάτω. Από πού? Από το Θεό. Στην πίστη. Πιστεύω, εμπιστεύομαι το Θεό. Αυτό θα πει πιστεύω. Ε? Όσο και αν φαίνεται ότι είμαι μόνος μου και δεν πιστεύει κανένας άλλος το Θεό, εγώ τον πιστεύω και θα τον πιστεύω πάντα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ποιος βγήκε νικητής? Ο Ιώβ. Ε? Ο Ιώβ. Πιστεύει και νικάει αυτός που πιστεύει. Αυτός που εμπιστεύεται δηλαδή το Θεό. Ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι μόνος του. Δεν είναι μόνος του. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν. Απλώς δεν κάνουν θόρυβο. Θόρυβο κάνει το κακό. Όπως κάνει θόρυβο ένας ντενεκές άδειος, ας πούμε. Η χαρά είναι μόνο στο Χριστό, παιδιά. Και βλέπετε το αποτέλεσμα. Επειδή ο Ιώβ έμεινε πιστός, ο Θεός μετά του τα έδωσε διπλά. Τελικά ο Θεός μας τα δίνει αυτά που φαίνεται ότι χάνουμε, μας τα δίνει πολλαπλάσια. Βλέπετε τη ζωή των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι περάσανε μέσα από μύρια κύματα, μύρια θλίψεις. Και τώρα απολαμβάνουν αιώνια δόξα και χαρά. Και όσο περισσότερα περάσεις για τον Χριστό εδώ στη γη, τόσο περισσότερο δόξα θα πάρεις στον ουρανό. Γιατί ο Θεός, λέτε, αφήνει τον διάβολο να μας πειράζει και δεν τον καταργεί? Δεν θα μπορείς να τον καταργήσεις τον διάβολο? Γιατί να τον αφήνει να μας πειράζει? Για να κάνουμε τον αγώνα μας, να μας ξυπνάει. Είναι σαν ένα σουβλί. Σου λέει ξύπνα. Και λες πω πω, τόσο κοντά μας είναι ο διάβολος. Εγώ τώρα αυτές τις σκέψεις, πώς μου ήρθαν αυτές τις σκέψεις οι κακές? Πώς ήρθαν αυτές οι κακές επιθυμίες? Εγώ ποτέ δεν τα είχα σκεφτεί αυτά. Είναι ο διάβολος από δίπλα. Και σου λέει λοιπόν ο Χριστός, πρόσεξε, έχεις εχθρό. Μην κοιμάσαι πνευματικά. Κάνε προσευχή. Πήγαινε στην εκκλησία. Πήγαινε να εξομολογηθείς. Μην σε πιάνει πνευματικός ύπνος, γιατί ο εχθρός είναι δίπλα σου. Να τι μας ωφελεί ο διάβολος. Μας ξυπνάει. Μας κρατάει σε εγρήγορση, σε αγωνιστικότητα. Και όχι μόνο. Ο διάβολος τι έκανε τελικά στον Ιώβ? Του έκανε κακό ή καλό με τη δοκιμασία? Καλό του έκανε τελικά. Δηλαδή εκεί που είχε αλφα πλούτη, τώρα έγινε δύο αλφα τα πλούτη του. Αυξήθηκε δηλαδή η δόξα του. Γι' αυτό αφήνει ο Θεός τον διάβολο να μας πειράζει
για να τον νικάμε και να παίρνουμε πιο πολύ δόξα από τον Θεό. Βλέπετε μια ωραία ιστορία με την Αγία Ευφημία. Ξέρετε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος που είχε συναντήσει την Αγία Ευφημία. Έκανε προσευχή εκείνο τον καιρό στην Αγία Ευφημία για ένα εκκλησιαστικό θέμα. Και ακούει χτυπήματα στην πόρτα του, στο Άγιον Όρος. Ανοίγει την πόρτα, βλέπει μια γυναίκα. Λέει, εσύ γυναίκα εδώ στο Άγιον Όρος που βρέθηκες? Λέει, εγώ είμαι η Ευφημία που με φώναξες. Ποια Ευφημία, λέει? Η Ευφημία, λέει, που προσεύχεις. Α, λέει, δεν ξέρω. Να έρθεις μέσα να βάλεις μετάνοια στον Χριστό για να πιστέψω. Και πράγματι μπήκε η Αγία μέσα, γιατί ο διάβολος κάνει πολλά. Μπορεί να φανερωθεί σαν Άγιος, σαν Αγία, σαν Παναγία, σαν Άγγελος. Έβαλε μετάνοια η Αγία στις εικόνες, οπότε μετά την προσκύνησε ο Άγιος Παΐσιος. Κατάλαβε ότι δεν είναι φάντασμα του διαβόλου, αλλά είναι πραγματικά η Αγία Ευφημία. Κάθισαν λοιπόν και κουβέντιασαν μετά, σαν δύο καλοί φίλοι. Για σκέψου, η Αγία Ευφημία που έζησε πριν 1600 χρόνια εδώ στη γη, και όμως είναι ζωντανή. Και τη λέει ο Άγιος Παΐσιος, τη λέει η Ιερόντισσα, η Αγία, πώς έκανες, άντεξες τόσα βάσανα που διαβάζουμε στο συναξάρι σου? Γιατί πέρασε πολύ φοβερά μαρτυρία η Αγία Ευφημία. Πώς τα άντεξες? Τόσο δούλα κοντούλα ήταν η Αγία Ευφημία. Δεν ήταν γεροδεμένη, ας πούμε, να πεις ότι είχε δύναμη πολύ. Και του λέει, Πάτερ Παΐσιο, αν ήξερα τι δόξα με περιμένει στον ουρανό, πιο πολλά θα ήθελα να περάσω. Καταλάβετε? Όσο πιο πολύ υπομονή κάνουμε, όσο πιο πολλά μαρτύρια περάσουμε εδώ για τον Χριστό, τόσο πιο πολύ δόξα θα έχουμε στον ουρανό. Γι' αυτό και ο Θεός δεν επεμβαίνει αμέσως. Βλέπετε και τον Ιώβ τον άφησε, τον άφησε, τον άφησε. Και μερικές φορές και εμείς λέμε, μα τέλος πάντων δεν θα τελειώσει αυτός ο πειρασμός. Ξέρει ο Θεός, το κάνει από αγάπη. Για να πάρουμε πιο πολύ δόξα. Πιο πολύ μισθό από τον Θεό. Όσο πιο πολύ υπομονή κάνουμε, τόσο πιο πολύ δόξα θα πάρουμε. Άλλο κέρδος που παίρνουμε από αυτούς τους πειρασμούς. Μαθαίνουμε να πολεμάμε. Ο διάβολος, είπα, μας κάνει τεστ. Πώς κάνουν οι στρατιώτες ασκήσεις και πάνε, ξέρω τώρα το καλοκαίρι, πάνε που λέμε στα σκηνάκια. Κάνουν υπαίθρια διαβίωση και το χειμώνα. Πάνε στα χιόνια. Για να μάθουν να είναι ετοιμοπόλεμοι. Έτσι και εμείς λοιπόν κάνουμε ασκήσεις. Μας βάζει ο Θεός μέσω του διαβόλου και μαθαίνουμε να τον πολεμάμε και να τον νικάμε. Καταρτιζόμαστε λοιπόν πνευματικά με αυτόν τον πόλεμο μας κάνει ο διάβολος. Και μαθαίνουμε να νικάμε τους κακούς λογισμούς, να νικάμε τις κακές επιθυμίες, να νικάμε τις αμαρτίες. Και αυτό μας δίνει πιο πολύ δόξα. Επομένως, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε όταν έχουμε πειρασμούς, αλλά να λέμε αυτό που είπε ο Ιώβ. Τι είπε ο Ιώβ? Όπως φάνηκε καλό στο Θεό, έτσι και έγινε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δόξα εσύ ο Θεός. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατήσας και έτσι εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.